Τα 10 καλύτερα ή μάλλον τα 10 αγαπημένα δικά μου αρώματα με τσάι. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, διότι δεν είχα τη δυνατότητα να ανεβάσω νωρίτερα βίντεο. Λίγο τα Χριστούγεννα που είναι οι οικογενειακέ ημέρε και ήθελα να την περάσω στο σπίτι με τα παιδάκια μου, λίγο που μου πιασε η μου μετά και πολύ πολύ καλά. Δεν πειράζει, τα αφήνουμε όμω όλα αυτά. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε αγαπημένα αρώματα με τσάι, αρώματα γυναικεία, unisex, για όλα τα budget, niche, designer και πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν από αυτό όμω, θα ήθελα να σου πω πω μια εγγραφή στο κανάλι είναι δωρεάν, αλλά πραγματικά με βοηθάτε να συνεχίσω. Οπότε, αν σα αρέσουν τα αρώματα, απλά κάντε μια εγγραφή. Αν σα αρέσει το βίντεο, ένα like. Αν σα αρέσει, ένα dislike. Μπορείτε να με βρείτε και στα υπόλοιπα social media. Στο YouTube ανεβάζω συνήθω βίντεο κάθε Κυριακή το πρωί και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω από το Fleur de Orientica. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, αρκετά θηλυκό, κομψό άρωμα. Είναι ιδανικό για όλο τον χρόνο, είναι φανταστικό για άρωμα υπογραφή. Είναι φλωράλ, φρουτόδε, έχει τριαντάφυλλο, έχει μια, μια γλύκα, έχει σπόρο τόνκα και έχει και, και φυσικά το τσάι το οποίο μαζί με όλα τα φλωράλ μυρίζει σαν ένα ωραίο ε, παγωμένο φρουτόδες iced tea με πολλά πολλά πέταλα λουλουδιών επάνω. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο έχει πολύ καλή διάρκεια και ένταση και μ, θυμίζει πάρα πάρα πολύ βασικά θεωρείται ντουπ του βαλάγια από Parfum de Marly και του Fleur από Ex Nihilo. Χιζώ με το πλεν λουν από Bastille Parfum. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πάρα πολύ ε, ιδιαίτερο άρωμα με τσάι, διότι έχει μέσα και πράσινο τσάι και μάτε. Είναι ελαφρώς σε κυτρόδες στο άνοιγμα, έχει πάρα πάρα πολλά ε, άνθη, λευκά άνθη. Είναι ελαφρώς ξυλόδες σε το background και ελαφρώς spicy. Μυρίζει τσάι, μυρίζει ελαφρώς σε πράσινο, μυρίζει και λίγο ε, καθαριότητα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο για πρωινά. Από τα πιο αγαπημένα μου αρώματα από Κίλιαν και για εμένα αυτή η σειρά είναι η πιο τίμια. Ε, από αυτό το, το Νίκο, είναι αυτό εδώ, το Princess. Έχει έναν ολόκληρο τίτλο. Princess είναι στην ουσία το όνομά του. Και πώ μυρίζει αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ, αυτά τα μπουκάλια έχουν πλέον καταργηθεί. Όμω τα, τα αρώματα υπάρχουν σε, σε άλλα μπουκάλια. Θα σα βάλω κάπου εδώ μία φωτογραφία για να δείτε. Μυρίζει πράσινο τσάι, ε, φρουτόδε. Είναι λίγο έτσι φύζι, spicy από το Ginger. Έχει ωραία γλυκιά βανίλια και έχει μια ωραία γλυκιά πούδρα η οποία έρχεται από τα ζαχαρωτά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε φανταστείτε ένα ωραίο πράσινο τσάι, ζεστό ε, πράσινο τσάι, γιατί βγάζει και κάτι το, το κόζι με πολλά πολλά marshmallows να επιπλέουν επάνω. Είναι φανταστικό. Σε μένα έχει αρκετά καλή ε, διάρκεια ένταση. Το βρίσκω θηλυκό. Πάρα πολύ αγαπημένο άρμα από έναν πάρα πολύ αγαπημένο οίκο. Le Ben -Guerbois. Το έχω σε 10 ml και δείτε πόσο λείπει. Σίγουρα, σίγουρα θα το, πάρω, θα το πάρω σε full size. Είναι από τα αρώματα που τα φοράς. Ε, σου φτιάχνουν κατευθείαν, κατευθείαν τη διάθεση. Διότι έχει το, το τσάι, έχει μάτε και έχει πάρα πάρα πολλά μύρτιλα φρουτόδες τσάι, ελαφρώς κυτρώδες στο άνοιγμα ε, και καθώς στεγνώνει έχει μια πάρα πάρα πολύ ωραία γλύκα στο δέρμα από την ε, βανίλια και την πραλίνα. Ξαναλέω από τα αρώματα που πραγματικά τα φοράω και μου, μου, φτιάχνουν τη διάθεση, μου φτιάχνουν το κέφι γι' αυτό και θα το πάρω σίγουρα σίγουρα σε βουλσάις και είναι από τα πιο ιδιαίτερα αρώματα για τσάι, ιδίω για το καλοκαίρι. Φανταστικό, ιδιαίτερο, ε, άρωμα με τσάι, unisex, το βρίσκω λίγο ε, underrated, δηλαδή πραγματικά έπρεπε να μιλάνε πολύ πολύ περισσότερο για αυτό εδώ το άρωμα, ε, γιατί νιώθεις σαν να το γεύεσαι κιόλα. Είναι αυτό εδώ, είναι το Shanghai 1930 από αστροφίλ, Stella, από τα πιο ωραία τους κιόλα σε μπουκάλια. Το συγκεκριμένο λοιπόν, είναι ένα φρουτόδες τσάι, ε, κάπως πράσινο, όχι μόνο επειδή έχει το πράσινο τσάι, αλλά νιώθεις και πάρα πάρα πολύ τα, τα, τα λουλούδια. Ε, φρέσκα, λευκά άνθη, έχει τουμπερόζα, γιασεμίσα μπακ, μανόλια, ορχιδέα, έχει ωραίο τροπικό ηλάνκ ηλάνκ και έχει και φρούτα. Έχει και μάγκο και δαμάσκηνο που δεν το κάνουν όμως γλυκό, το κάνουν φρουτόδες αλλά όχι, όχι γλυκό. Παραμένει πράσινο, φλωράλ, ρεαλιστικό ε, Τσάι σαν ε, όπως όταν μυρίζουμε ένα φακελάκι ε, τσαγιού ή ακόμα καλύτερα όταν παίρνουμε φρέσκο χύμα τσάι που μυρίζουμε ε, το μυρίζουμε από, το, από την τσακούλα και μυρίζει τόσο ωραία ρε, ρεαλιστικά. Είναι φανταστικό με πάρα πολύ ωραία και χρυμπαρένια βανίλια στη βάση και λαφρός ξυλώδες. Το αγαπώ, το λατρεύω ιδίω για άνοιξη καλοκαίρι. Είναι wow! Ένα άρωμα με τσάι για τους λάτρεις των γκουγμό γλυκών, ρεαλιστικών αρωμάτων που θες να φας, ε, ήταν στην την στην που το μύρισα, φυσικά αναφέρουμε στο Lost Alice από Mask Milano, το οποίο παιδιά είναι τόσο λαχταριστό, μυρίζει ε, λίγο spicy τσάι λάτε, μαύρο τσάι λάτε, ε, μαζί με κέικ καρότου. Και όποτε το φοράω πραγματικά μου έρχεται στο μυαλό μου να βουτάς ένα πάρα πολύ ωραίο κέικ καρότου μέσα σε μαύρο τσάκι μετά να το τρως παιδιά. Είναι φανταστικό, είναι γαλακτώδες με πάρα πολύ ωραίο ξυλόδες background και είναι ένα άρωμα που λατρεύω, λατρεύω ε, τις κρύες μέρες του χειμώνα. Ακόμα κι αν δεν ξέρεις πολλά από αρώματα, ακόμα κι αν δεν έχεις ιδέα από νης αρώματα, είμαι σίγουρη ότι αυτό το άρωμα το έχεις δει έστω και κάπου γιατί όλος ο κόσμος το λατρεύει και όχι αδίκως. Φυσικά αναφέρομαι στον Gris Charnel από BDK, από τους πιο αγαπημένους μου οίκους. Ε, αξίζει το χαμό κυρίως διότι είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, μοναδικό άρωμα. Ό,τι και να σου πω τώρα, αν το μυρίσεις δεν μπορείς να καταλάβεις πώς μυρίζει αυτό. Δεν μου θυμίζει κανένα άλλο άρμα που έχω δοκιμάσει γενικότερα. Έχει βγει το εξτρέ, το οποίο είναι πιο dark, είναι, έχει και, 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 βανίλια περισσότερο και το βρίσκω εγώ κάπως πιο προς την ανδρική πλευρά. Εγώ ξεκολουθώ να λατρεύω αυτό εδώ, το οποίο είναι μαύρο τσάι λάτε με φανταστικό spicy κάρδαμο. Έχει μέσα σίκο, Πολύ ιδιαίτερο σίκο με κρεμόδες γαλακτόδες σε σανδαλόξυλο και σπόρο τόνκα. Πουδρένιο τσάι, spicy, πουδρένιο τσάι, λάτε. Είναι η, η λέξη σε κλειδιά. Ωστόσο ξαναλέω, αν δεν το μυρίσετε δεν μπορείτε να καταλάβετε τη μαγεία αυτού του αρώματος. Πάμε ντουσίτα. Ε, είχα κερδίσει κάποια στιγμή πέρυσι σε ένα giveaway ε, τα... τα, travel size, σε ένα kit με τρία αρώματα μέσα. Ε, Διάλεξα τρία τυχαία από αυτά που έχω ακούσει ότι γίνεται ένα χαμό και μέσα σε αυτά τα τρία παιδιά ήταν το αγαπημένο μου, το τοπ, το λατρεμένο μου, το οποίο φυσικά κατέληξε και σε full size, το Anamkara. Όχι full size, συγγνώμη, είναι 50 ml, δεν είναι 100. Το Anamkara, λοιπόν, ε, εκτό από το, το, τσάι που είναι η κοινότητα που μιλάμε σήμερα και είναι μια πολύ ιδιαίτερη νότα και ε, μ' αρέσουν τα αρώματα με τσάι, αλλά όχι τυφλά. Δηλαδή δεν θα πω έχει τσάι, το λατρεύω, το παίρνω. Δεν είναι όλα ε, στο στυλ μου. Ε, έχει όμως μέσα και μία νότα που αυτήν την λατρεύω. Το σαγκουίνι. Ζουμερό ε, σαγκουίνι. Οπότε φανταστείτε τσάι ε, μαζί με, με ζουμερό ε, σαγκουίνι και ροδάκινο. Είναι φρουτόδες ε, τσάι. Αμέσως μόλις το φορέσουμε αρχίζουν και βγαίνουν και αναδύονται πάρα πολύ ωραία τα, τα λευκάνθη. Έχει ε, τουμπερόζα, έχει φρέζια και έχει... Ε, για σε σεμίσα μπακ σίγουρα και έχει πάρα πάρα πολύ ωραίο καραμελωμένο γλυκό άνθος πορτοκαλιού. Δηλαδή τσάι με σαγκουίνι και γλυκό άνθος πορτοκαλιού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάτι λάθος σε αυτόν εδώ τον συνδυασμό. Έχει βανίλια, πατσουλί, ελαφρώς ξυλώδες background, αλλά στην ουσία πραγματικά είναι από τα αρώματα που θες να τα πιεις ε, δροσερό φρουτόδες τσάι μαζί με πάρα πολύ ωραίο ζουμερό σαγκουίνι. Είναι τέλειο, είναι από τα αρώματα που θα φορέσω σήμερα και θα το φορέσω σίγουρα και άλλες δύο-τρεις μέρες έτσι γιατί δεν το χορταίνω. Είναι από τα αρώματα που λούζομαι, είναι από τα αρώματα που σίγουρα θα καταλήξουν και σε 100 ml γιατί αυτό θα τελειώσει. Είμαι σίγουρη, ειδικά το καλοκαίρι θα το λιώσω. να πω γι' αυτό το άρωμα. Δηλαδή είναι από τα αρώματα που δοκίμασα και έπαθα σοκ. Δηλαδή είναι από τα αρώματα που λες το θέλω, όχι τώρα, χθε. Ε, το άρωμα, σαν άρωμα, φανταστικό, ο οίκος, τα, τα μπουκάλια τους, φλωράικου, one umbrella for two. Ε, εδώ μέσα έχω ξαναδείξει, μπαίνει τα 10ml, το travel size, γιατί υπάρχουν όλα στο μπουκάλι. Το έχω στα γκουγμά αρώματα, θα σας τα βάλω εδώ, που μιλάω πιο αναλυτικά. Ε, είναι και γκουγμά άρωμα, διότι μυρίζει τσάι, ε, μαύρο τσάι. Μαζί όμως μυρίζει, ε, εδώ στο Βέλγιο του έχουμε πολύ, το έχω ξαναπεί, ε, είναι η τάχτο γη, η τάρτη ρυζιού, ε, γλυκιά λοιπόν τάρτα ρυζιού με πολλά πολλά ε, φραγκοστάφυλλα από επάνω και τσάι. και αρκετό μόσχο, είναι ξυλώδε και αυτό που με τρελαίνει, ειδικά στο άνοιγμα. Γιατί όσο περνάει η ώρα, αυτό φεύγει, ειδικά στο άνοιγμα μυρίζει φρεσκοψημένη τάρτα. Την ώρα που τη βγάζεις από το φούρνο, που μυρίζει κάτι έτσι λαχταριστό, φρουσκοψημένο, αυτό μαζί με το, με το τσάι και πολλά πολλά μύρτιλα Όσο περνάει η ώρα φεύγει αυτό το τόσο γκογμό γλυκό της τάρτας και μένει περισσότερο ε, κρεμμόδι σε βανίλια με πολλά πολλά μύρτιλα και τσάι. Και φυσικά θα κλείσω με ένα άρωμα που είχα πάρα πάρα πολύ καιρό στην λίστα επιθυμιών. Ε, Ιδίω διότι η αρωματοποιός πίσω από αυτό είναι η πολύ λατρεμένη μου Σεσίλ Ζαχοκιά. Φυσικά αναφέρουμε στο Remember Me, εδώ, από Τζοβόη. Γενικά τα αρώματα από Τζοβόη, γιατί και τα, τα Jovoie και αυτά εδώ, τα, τα Τζερομπόμ είναι της Τζοβόη, έχουν απίστευτη ποιότητα, απίστευτο design, απίστευτη ποιότητα υλικών. Τα αρώματα τους είναι ιδιαίτερα, είναι θυστικά, αλλά ταυτόχρονα Ευκολοφόρετα. Διότι καμιά φορά και με τα αρώματα ξεφεύγουν, τα κάνουν τόσο ιδιαίτερα που λε πού θα το βάλω τώρα αυτό. Καμία σχέση. Αυτό εδώ είναι μάγια. Πρόκειται για ένα spicy τσάι λάτε. Έχει κάρδαμο μέσα. Το λατρεύω. Και είναι μια νότα που συναντάμε αρκετά συχνά στα αρώματα της Εσύλια Κάρδαμο λοιπόν και φύζει τζίντζερ. Έχει πλουμέρια που είναι ιδιαίτερο φρουτόδες τροπικό λουλούδι. Ε, γαλακτόδες όπως σας είπα, τσάι λάτε, βανίλια, ξυλόδες background και πολύ ωραίο κυτρόδες άνοιγμα. Είναι ιδανικό για όλο τον χρόνο, είναι ιδανικό για, για και για άνδρες και για γυναίκες, ε, είναι φανταστικό, φανταστικό για άρμα που σημαντικά δεν θα σα ξεχάσει όποιο ε, το μυρίσει αυτό επάνω σα. Είναι ένα άρωμα και αυτό που λούζομαι, λούζομαι, λούζομαι και θέλω συνέχεια να το, να το μυρίζω. Σαν ένταση ε, είναι μέτρια. Δεν είναι ένα άρωμα που δηλαδή μπαίνει στο χώρο πριν από εσένα. Ε, σίγουρα θα πρέπει να είναι άλλη πιο κοντά σε σένα για να το μυρίζουν. Τουλάχιστον σε μένα δεν έχει τρελή ε, ένταση, αλλά έχει πάρα, πάρα πολύ καλή διάρκεια. Είναι φανταστική ε, η τιμή τους, ειδικά για αυτό που προσφέρουν. Κορυφαίο άρωμα με τσάι, αξίζει όλο το hype. Αυτά ήταν λοιπόν τα δικά μου αγαπημένα αρώματα με τσάι. Εννοείται, περιμένω κατά το σχόλιο να μου πείτε ποια είναι τα δικά σα αγαπημένα αρώματα με τσάι. Περιμένω να μου πείτε τι βίντεο θα θέλατε να δείτε, γιατί και για, το, για αυτό το βίντεο με τα αρώματα με τσάι, κάποιο μου είχε στείλει με, με ότι θέλω πάρα πολύ να βρω ένα αρώμα με τσάι που να μου αρέσει. Οπότε ελπίζω αυτό το βίντεο να βοηθήσει γενικότερα. Θα ξαναπώ ότι μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Ανεβάζω και εκεί συχνά βίντεο που τα ανεβάζω βέβαια και εδώ στο YouTube σε, σε shorts, σε, σε μικρά βίντεο όποτε μπορώ. Μια εγγραφή στο κανάλι είναι δωρεάν αλλά πραγματικά με βοηθάτε να συνεχίσω. Ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, ένα dislike αν δεν σας άρεσε και εύχομαι να έχετε μια πάρα πάρα πολύ όμορφη Κυριακή.